Γεια σας φίλοι μου. Πάμε να συνεχίσουμε το παιχνιδάκι που αρχίσαμε χθες στο Τσέρνομπιλ. Να κάνουμε ένα επεισόδιο ακόμα. Να το δούμε. Φαίνεται για ωραίο παιχνιδάκι, για να δούμε όμως ακόμα. Το μαθαίνουμε. Λοιπόν, αράξτε ένα παστικά και απολαύστε το, να δούμε. Είμαστε δεύτερη μέρα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να μαζέψουμε πράγματα, να φτιάξουμε το εργαστήριό μας. Για πάμε να δούμε να βγούμε πάλι έξω. Γεια σου ρε φίλε. Knowing your enemy is essential. I'm not questioning your military experience, but to a layman this seems really reckless. It's a calculated risk. I'd never do anything to put us in danger. I discovered something that may be of interest to you, Igor. NAR is sending a team out to locate some old KGB documents. Could be related to what you're looking for. Sounds like a long shot, but it must be important if they're sending a squad, right? My thoughts exactly. Also, it looks like there's an old Soviet installation beneath the Emerald Resort. I know the place. Young pioneers used to have their summer camps there and play games. Yeah, and the KGB was playing a different sort of game just beneath them, underground. I'll check it out. Anything that might get me info on Tatyana is worth a try. Just, keep your feet on the ground, okay? Good luck, Igor. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε. Εκεί είναι για φαγητό. Πάμε εδώ. Και αυτό να πού να τον στείλουμε. Να τον στείλουμε εδώ. Δεν μπορεί να βγει. Πάμε να βγούμε έξω εμείς. Θέλει πολύ ψάξιμο από αυτό το παιχνίδι που το έχω καταλάβει. Να μαζεύεις τα πάντα ό,τι βρεις, ώστε να φτιάξεις το εργαστήριό σου. Γιατί υποτίθεται ότι είμαστε επιστήμονες εδώ. Είναι ένα τρομακτικό παιχνίδι, έτσι, για θρίλε. Πάει. Θα δούμε, θα το παίξουμε και αυτό και θα δούμε, θα το κάνουμε stream το βράδυ αυτό.
Stay in the shadows. Become invisible. None of you are safe.
I should have taken that job at my father-in-law's factory. Shit. I should have brought that goddamn power bar. I'm starving. I hope I don't run into that maniac. What was his name? Kiminyuk?
Boris was an informant for the KGB. That bastard was my friend. If I could get my hands on him.
you doing here, stranger? Be gone, intruder! You don't belong here! Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Πάμε, αγνίασαν τα πράγματα. Πάμε να την κοπανίσουμε. Μαζέψαμε εκείνα που θέλαμε να πάρουμε. Μαζέψαμε αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Φτιάξαμε ωραία πραγματάκια, φτιάξαμε πολύ ωραία πραγματάκια. Μαζέψαμε αρκετά. Αυτό τι κάνει, φτιάχνει όπλα εδώ. Και πού θα το βάλουμε αυτό. Όχι, θα το βάλουμε σε μια γωνία. Thank you.
Άσε το βάλουμε εδώ. Δεν μας αφήνει. Έχουμε να φτιάξουμε πολλά ακόμα. Ποιος μας αφήνει, έχω φτιάξει, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε άλλους φυτά, καροτάκια και τέτοια, για να δούμε. Να κάνουμε το δικό μας κήπο. Μπορούμε να μαζέψουμε αυτά που είχαμε βάλει τα δύο, ναι. Έτσι, να έχουμε το δικό μας κήπο να μαζεύουμε τα δικά μας πράγματα. Εδώ τι μπορούμε να φτιάξουμε. Α, ωραία, βάλαμε πιο πολλές σφαίρες, ε. Για να δούμε. Αυτές εδώ σφαίρες δεν είναι που είχαμε βρει την άλλη φορά. Ναι. Ωραία, 19 σφαίρες. Έχει μπόλικες τώρα. Να δούμε λίγο. Εδώ είχα βρει μια καραμπίνα. Για να δούμε, έχουμε σφαίρες για την καραμπίνα. Ναι, έχουμε σφαίρες για την καραμπίνα. Ωραία, μαζευθήκαμε από όπλα. Χωράει 8. Έχουμε 8. Εδώ μόνο το μισολάκι φτιάχνουμε. Να δούμε εδώ τι φτιάχνουμε. Και εδώ, και εδώ πάλι το πιστολί. Α, μπορούμε να φτιάξουμε απλά. Για να δούμε. Ω, ωραίος. Μόνο που δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα επάνω μας. Για να δούμε. Λοιπόν. Αρχίζουμε και το καταλαβαίνουμε το παιχνίδι και είναι ωραίο. Άρα και έχουμε το Καλάσνικοφ τώρα. Όχι, δεν το έχουμε. Πώς έπρεπε να αποθηκεύσουμε πρώτα. Thank you.
Πώς το βάζουμε το ΑΚ τώρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να κατεβάσουμε πράγματα. Να τα βάλουμε εδώ. Έτσι αλλιώς για την ώρα δεν θα πάρουμε μεγάλο όπλο μαζί μας. Ή αν θα πάρουμε, μπορούμε να πάρουμε την καραμπίνα. Εδώ για να δούμε τι κάνει εδώ. Α, φτιάχνει σφαίρες εδώ, ε. Μάλιστα. Εδώ πέρα είπαμε. Φτιάχνει σύρματο. Αν μπορεί να φτιάξει και μάσκες, απλά δεν έχουμε τα υλικά. Εδώ πέρα τα όπλα. Καραμπίνα. Έχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλο. Εδώ τι μπορούμε να φτιάξουμε. Α, μπορούμε να φτιάξουμε φαρμακείο, ε. Μπορούμε να φτιάξουμε από αυτό. Να έχουμε μαζί μας. Ένα φτάνει για την ώρα, μην χαλάμε τα υλικά μας. Εδώ πέρα είναι ο πάγκος του μυστηρίου. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε φαγητά. Λοιπόν. Τι έγινε, Νίκο? Τι έγινε, Ιωτά? Λοιπόν, καλά πήγε σήμερα η μέρα, σχέση με χθες. Πάμε για ξεκούραση, γιατί δεν μας αφήνει να βγούμε. Αρχίζουμε και ενισχυόμαστε από όπλα. Καλό αυτό και πάμε για την επόμενη μέρα. To understand, it wasn't my decision to shut down Ariadna. I don't blame you, Grace, but I still think it's a mistake. It's so much more than Pandora. Θα βλέπει και όνειρα ο πρωταγωνιστής μας. Radioactive particles throughout its life, thus creating an echo in time and space. Ariadna can recreate this echo in a fractal VR simulation.
There's nothing outlandish about it. Look, I get it. I do. It's your life's work. But just think about it. The process requires an unbelievable amount of power. It's impractical at this stage. What about those nuclear nano-diamond batteries that use the graphite from recycled radioactive waste? That's just another project right now, Igor. I still don't think it would be enough. For Ariadna to work, you need a power source that doesn't exist yet. Perhaps one that cannot be found on Earth. But... I'm sorry, Igor. It's over. You need to accept it and move on. Fuck the board. I'm not going to let anyone destroy my work. Wake up. Wake up, Igor. Tanya? Is this a dream? I'm waiting for you, my love. Find me. Hurry. I don't have much time left. I'm trying, Tanya. I really am. I need to look at my board. The first clue. When I find more, I can feed the data to Ariadna and see what really happened to Tanya. Note to self. Focus on finding more clues. Anybody there? Hey! Answer the radio for once, you cocksuckers! This is fucking important! Come on! Don't leave me standing here with my dick in my hand! Who is this? Who is this? Are you retarded? It's your fucking landlord, Scroat! By the way, how are you enjoying your stay, Mr. Kimonyuk? Mikhail, I'm in the middle of something. Glad you like the place. I hope you leave it in the same pristine condition you found it. You got a real bargain, you know. But now we need to talk business. Anton and Olivier around? Anton is... he was killed. Oh my, what a pity. He was such a nice guy. Perhaps too fucking nice. Yep, I'd bet my last cigarette that's what got him killed. I don't think so. What do you want, Mikhail? I need you to return the favor and help me wipe the NAR database. And before you start bitching about it, I know you're not that kind of scientist. I'll walk you through the whole thing. I'm not your errand boy, Mikhail. I'm a client. Is that right? You think I don't know what you and your bum buddies have been up to, running around whacking those NAR scumbags? You're not exactly a fucking tourist here. And you're not what I'd call a people person. Listen, I'll think about it. That's my brave lad. Head to the building in the Duca complex. I'll be in touch. I overheard your conversation with Mikhail. Don't tell me you're actually going. Mikhail is a bit off, but he's not wrong about crippling NAR. It could buy us some time. He sounds like a sociopath. Do you trust him? No, but that doesn't mean I'm not going to deal with him. We only need him because of this warehouse. Right now, he looks more like a liability than an asset. On the other hand,
You might discover something important. I don't know. Nah, it's too risky. You should ignore him. I think I'm going to go along on this one thing and see how it goes. I strongly advise against that. I know his type. He probably eats his Wheaties with cocaine in the morning. Thank you for those wise words of wisdom. Let's table this discussion for now. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά?
Και το όπλο γιατί δεν πυροβολούσε? Αυτό το έχω γεμίσει το όπλο, γιατί το δείχνει άδειο? Α, δεν πάμε καλά. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Οπα. Μας είδανε. Τόπλο, γιατί μας το δείχνει άδειο? Θέλουν βλάβη και τα εγκεφαλικά κύτταρα. Λοιπόν, πού πρέπει να πάμε? Μία σφαίρα. Κάποιος μας κάνει πλάκα. Εκεί πάνω είναι φρουρός. Εκείνα τα τέρατα που είχαν, τι είναι? Και γιατί δεν έχω σφαίρες? Αυτό θα γεμίσει το πιστόλι. Έλα, μία θέλει ακόμα. Ενέργεια πολύ εδώ. Να βιαστούμε λίγο και να φύγουμε κατευθείαν, γιατί πρέπει να φύγουμε κανονικά, είμαστε αρκετά χτυπημένοι. Έλα ρε, από μέσα.
Είδα πότε μας αφήνει να μπούμε τώρα, ε. Τι, εσφινώσαμε. Τι έγινε, γιατί δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε, ρε παιδιά. Γιατί κόλλησε. Γιατί δεν μας αφήνει να βγούμε. Φίλε μου, δεν μας άφηνε να κουνηθούμε, δεν ξέρω τι έγινε, μπάκαρε το παιχνίδι, κάτι έγινε. Άτσε να ξαναμπούμε τώρα. Τι ακριβώς παίχτηκε. You know, Igor, this isn't the shittiest, most run-down place I've ever bunked. But it's in the top three. How about a radio or a plant to alleviate the gloom? You're right. This place definitely needs something. A radio or a plant would brighten the mood. I'll take care of it. Sounds great. Look forward to seeing some results. Thank you.
Λοιπόν, φίλοι μου, μας λείπουν υλικά να φτιάξουμε φάρμακα, πρέπει να ξαναβγούμε πάλι έξω. Δεν μας αφήνει να βγούμε, πρώτα πρέπει να κοιμηθούμε. Και θα πάμε σε ποια μέρα, για να δω. Ποια μέρα θα ξυπνήσουμε, είμαστε Τρίτη, θα πάμε Τετάρτη μέρα, Τέταρτη μέρα. Φτιάξουμε κάτι, δεν νομίζω ότι μας αφήνει, δεν μαζεύσαμε τίποτα όπως εξελίχθηκε η φάση αυτή. Μας αφήνει αυτό, τι είναι δεν ξέρω, αλλά... Βάλουμε κάπου εδώ κάτω. Ή πρέπει να είναι εκεί πάνω. Πρέπει να είναι εδώ. Δεν νομίζω. Κάπου μας αφήνει και εκεί κάτω, μες στο χώρο πρέπει να είναι. Να τη βάλουμε κάπου εδώ τώρα, έτσι αλλιώς μπορούμε να τη μετακινήσουμε αν χρειαστεί. Μπορούμε να τη μετακινήσουμε. Τέταρτη μέρα, φίλοι μου, να έχουμε μαζέψει αρκετά πραγματάκια. Τέταρτη μέρα σήμερα θα την ξεκινήσουμε τώρα. Μάλλον όχι σήμερα, αύριο. Αυτό εδώ τι κάνει? Ναι, κάτι θα κάνει. Έχουμε βάλει αρκετά μηχανήματα.
Αυτό φτιάχνει σφαίρες. Όταν έχουμε αυτά τα υλικά μπορεί να μας φτιάξει σφαίρες. Μας λείπουν μανιτάρια για να φτιάξουμε μάσκα. Προφανώς τα μανιτάρια τα χρησιμοποιεί για φίλτρο. Και εδώ τα όπλα μας. Λοιπόν, φίλοι μου, φαγητό δεν έχουμε να φτιάξουμε. Πρέπει να βγούμε για φαγητό. Εγώ σας χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχεται μήνυμα καινούργιο βίντεο. Εξελίξτε σε ωραίο παιχνιδάκι και θα το παίξουμε πάλι. Λοιπόν, να είστε καλά από μένα.